επιστρέψουμε τις Φεράρι. Οχ, έχει πάρα πολύ κόσμο. Αυτά είναι τα περίφημα κανόνια. Μην χτυπήσεις την καμπάνα. Θα ξεκινήσει η πόλεμο. Αυτή η ώρα γιατί κουνιέται, φαντασμός στο πλοίο. Μένα δεύτερη! Φύγαμε. Let's go. Άλλη μια καλημέρα. Αλλά τους έχουμε ζαλίσει, παιδί. Εμένα μου αρέσουν αυτοκίνητα. Είχα χθες πολύ σκέψη. Λέω τώρα θα είναι αυτό το βλακάκι με τα αυτοκίνητα. Εμένα δεν μου πολύ ενδιαφέρουν τα μάξια, αλλά μου είναι πολύ ενδιαφέρον να δω την οπτική γωνία σε κάτι τέτοιο που δεν γίνεται και πολύ συχνά. Εμείς παρόλο πάμε δεύτερη μέρα. Ας ελπίζουμε ότι σήμερα θα είναι πιο όμορφα στημένα, σε πιο απλωτό χώρο. Πάμε να επιλέξουμε τις Φεράρι. Άμα δεν έχουν και κάγκελα σήμερα, μια χαρά. Έγινε και μια κλήρωση ότι κάποιος θα μπορούσε να είναι συνοδηγός. Κάποιοι τυχερούλιδες θα πάνε βόλτα με τις Φεράρι σήμερα και εμείς θα καθόμαστε σε αξιολούκουμα και θα τις κοιτάμε απ' έξω. Κοίτα, αλήθεια να λέγεται, βόλτα δεν μπορεί να σου δώσει τίποτα. Οκ. Θα ήταν μια εμπειρία όμως, πολύ ωραία. Προχθές που ήρθαμε εδώ δεν είχε κόσμο. Και τώρα δεν έχει λίγο να πέσει. Σήμερα Κυριακή με την που είναι εδώ τα αυτοκίνητα. Κοιτάξτε τι χαμός γίνεται. Τόσο μεγάλο γήπεδο και δεν αφήνουν ανθρώπους να παρκάρουν. Πολύ ωραία παιδιά, έχει η ολόκληρη εκδήλωση και δεν αφήνουν να παρκάρουμε, δεν υπάρχει χώρος στάθμευσης. Έχουν έρθει από ό,τι βλέπω εκατοντάδες άνθρωποι. Χιλιάδες. Και δεν αφήνουν πουθενά να παρκάρουμε. Υποτίθεται είναι στο πάρκινγκ του γηπέδου και δεν μας αφήνουν να παρκάρουμε. Απίστευτο. Ο μόνος τρόπος να έρχεσαι και να είσαι καλά είναι να έρχεσαι από τις 6 το πρωί. Φτάσαμε δεύτερη μέρα για τα show Ferrari και από ό,τι είδατε χθες ήταν πολύ σπάνια για την Ελλάδα μοντέλο. Οχ, έχει πάρα πολύ κόσμο. Κουνούπια, μύγες. Κοιτάξτε πως μαζευτήκανε. Θα μου πεις γιατί εσείς δεν πήγατε. Και εμείς έχουμε ξεσυνηθίσει κοινωνικές εκδηλώσεις. Τώρα θα πάθουμε ένα πολιτισμικό σοκ και θα τρέχουμε πανικόβλητη πίσω. Κοιτάξτε εδώ τι γίνεται, παιδιά. Καλή φάση. Δεν αφήνουν να μπούμε. Μας έχουν απ' έξω. Όχι. Θα δούμε πώς θα εξελίξει η μέρα μας. Γιατί λένε ότι θα υπάρχει κάποια παρουσίαση στις 6.30 και δεν νομίζω ότι θα αφήσουν κόσμο. Είναι λίγο ξενέρωμα. Πολύ, πολύ ξενέρωμα. Γιατί και με τον τρόπο που τα έχουν τοποθετήσει, δεν μπορείς να τα δεις πάρα πολύ εύκολα. Σε 30 αυτοκίνητα. Παιδιά, ένα πράγμα έχω να σου πω, τα αυτοκίνητα όπως είναι τώρα σε ανοιχτό χώρο και στέκονται σε σειρά, τρεις σειρές, είναι πανέμορφα. Απλώς μας έχουν αφήσει πάρα πολύ μακριά. Η οπτική γωνία. Σαν τους σκύλους που κοιτάνε τις λιχουδιές. Εντάξει, δεν μπορείς να πεις κάτι. Okay, είναι παρουσίαση. Δεν είναι παρουσίαση, είναι πολύ μακριά. Δεν μπορούμε να τα δούμε και δεν έχει και νόημα. Δηλαδή, καθόμαστε και κοιτάξτε εδώ. Πόσος κόσμος. Δεν είναι ότι κάνουν κάτι. Και τα αυτοκίνητα είναι εκεί. Thank you.
αυτή. Δεν υπάρχει θέαμα βασικά αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει κάποιο θέαμα. Αυτή τη στιγμή, χωρίς να κρίνω, υπάρχει εξής. Έχουν έρθει τόσο πολλοί άνθρωποι να παρακολουθήσουν τα αυτοκίνητα και τους έχουν πραγματικά σε μια απόσταση μακρωμένους, χωρίς κανένα ενδιαφέρον. Να ρωτήσω κάτι. Υπάρχει κάποιο πρόγραμμα ή θα κάτσουν. Είχε βγει ένα για τους πρώτους από εκεί. Όσοι είχαν μπει κάνω εγώ. Τώρα ποιο είναι το πρόγραμμα, θα κάτσουν εδώ απλά και θα περιμένουν χωρίς να κάνουν τίποτα. Τίποτα έτσι, δεν είναι θέαμα. Απλά θέαμα. Okay. Μέχρι τις 8. Μέχρι τις 8 έτσι. Ωραία. Θα ψήνονται κάτω από τον ήλιο μέχρι τις 8 η ώρα. Εγώ μπορώ να καταλάβω ότι είναι κλαμπ Ferrari Ιταλών, αλλά δεν μπορώ να πιστέψω ότι δεν υπάρχει δημιουργικότητα και φαντασία από τόσους επιχειρηματίες και υπεύθυνους στην Ελλάδα. Και κοιτάξτε πόσος καημένος κόσμος έχει μαζευτεί να δει κάτι, κάτι ρε παιδί μου, καμία δημιουργικότητα. Καμία δημιουργικότητα, ένα πάρα πολύ κακό, μια πάρα πολύ κακή οργάνωση. Δεν υπάρχει μουσική, δεν υπάρχει ήχος από τα αυτοκίνητα. Εντάξει. Εμείς για καλή μας τύχη έχουμε όλα σχέδια, οπότε θα σας πάρουμε μαζί. Φτάσαμε στο δεύτερο όμως προορισμό. Όσο προλαβαίνετε στα σχόλια, γράψτε που βρισκόμαστε με την Αλεξάνδρα. Εδώ είμαστε. Καταλάβατε που βρισκόμαστε ή όχι. Άλλη μια φορά θα σας πούμε ότι δεν υπάρχει τίποτα πιο όμορφο από την Ελλάδα. Και είμαστε έτοιμοι να ανέβουμε σε αυτό το φορεκτό. Λοιπόν, πρώτη φορά στο Αβέρο, φαν και τόσο χρόνια στην Ελλάδα, δεν έχουμε ξαναβρεθεί και Αλεξάνδρα. Και Αλεξάνδρα σήμερα είχε πρωτοβουλία να μας φέρει σε αυτό το φορεκτό. Πάνω στο Αβέρο. Αυτά είναι τα περίφημα κανόνια. Μπορείτε να δείτε το μέγεθος. Μας μέχρι στιγμή στην εμπειρία σου. Μέχρι στιγμή η εμπειρία μου είναι πολύ ωραία. Γιατί κατά κάποιο παράξενο τρόπο βρεθήκαμε σε ένα απομονωμένο μέρος. Και έχει και δροσιά. Και έχει και δροσιά. Έχει ένα αεράκι, breathe, θαλασσινό. Που μου θυμίζει καταστάσεις στη θάλασσα. Γιατί εκεί που ήμασταν η αλήθεια είναι σκάσαμε, αγάπη μου. Να σκάσαμε άσχημα. Καταπληκτικά. Τι μπορώ να πω. Βλέπω και μία Porsche. Porsche. Για αυτούς που αγαπάτε αυτά τα αυτοκίνητα, μπορείτε να δείτε μία λευκή κατάλευκη 911 GT3. Κοιτάξτε τι όμορφα που είναι. Τι πας να κάνεις εσύ εκεί? Σε ένα από τα βίντεο μας μπορείτε να ανακαλύψετε σε ένα εκκλησάκι. Αλεξάνδρα δεν περίμενε και χτύπησα εγώ καμπανάκι. Μπορείς να χτυπήσεις καμπάνα? Έλα ρε εσύ. Τρόμαξες? Ναι. Sorry. Πάντα ήθελα να χτυπήσω καμπανάκι. Πείτε μας παρακαλώ, είναι λάθος να χτυπήσεις καμπανάκι? Μην τη χτυπήσεις την καμπάνα. Αλήθεια, μην τη χτυπήσεις αγάπη. Αφού δεν λέει πουθενά μην χτυπήσω την καμπάνα. Εντάξει, μην χτυπήσεις. Θα ξεκινήσει πόλεμο. Θα κάνουμε κίνηση. Δεν είναι έχθρα αυτό που θα πω, αλλά σίγουρα αν χτυπήσω καμπανάκι το καράβι θα ξεκινήσει προς Τουρκία. Φαντάζεσαι να χτυπήσουμε την καμπάνα και να φύγει? Τι έπιασες δουλίτσα στο καράβι? Ναι, θα καθαρίσεις πατώματα και τέτοια.
κίνηση στο ναυτικό, αυτή θα είναι η κρεβατοκάμερά σας. Εδώ θα τρώτε, εδώ θα κοιμάστε. Γι' αυτό θα έχετε 2 χρόνια, είστε έτοιμοι? Αχ, πώς χτυπάει νερό, πολύ ωραίο. Α, εδώ είναι πίσω μεριά, δεν ήμασταν εδώ. Είμαστε μπροστά, αυτό δεν είναι πίσω, αυτό είναι μπροστά. Όχι, δεν είναι μπροστά. Δεν είναι εκεί που ήμασταν. Είναι μπροστά, γιατί ο καπετάνιος βρίσκεται εδώ. Ναι, εννοώ μπροστά από εκεί που μπήκαμε. Αχ, κοίτα παλιό ελληνικό. Είναι πανέμορφο αυτό. Ποιος να σου το έλεγε? Μία Κυριακή του Σεπτέμβρη που θα βρισκόσουν, α, δίπλα στο σπίτι σου. Εσείς, για πείτε μας, πηγαίνετε τη Σεμουσία εδώ στην Αθήνα? Εντάξει, τον Πειραιά στην προκειμένη περίπτωση, αλλά... Ή κάθεστε σπίτι σας σε ένα καναπέ και βλέπετε τηλεόραση? Όχι τηλεόραση στο καναπέ, βγείτε με τις οικογένειες, με τους αγαπημένους σας. Απλή βόλτα, οπουδήποτε. Το κακό της υπόθεσης ξέρετε ποιο είναι, ότι εμείς έχουμε έρθει εδώ σε αυτό το καταπληκτικό μέρος για να σας το δείξουμε, να σας πάρουμε παρεούλα μαζί μας. Και κάποιοι θέλουν απλά να βλέπουν challenge. Όχι, δεν είναι κακό. Αλλά δεν είναι κακό. Αυτό έχει να κάνει. Εντάξει, κοιτάξτε τι ομορφιά. Ο Νιάρχος. Ένα καταπληκτικό θέαμα από εδώ, το ίδρυμα του Νιάρχου. Είμαστε στο κατάστρωμα του Αβέροθ, μπροστά, από τα μπροστινά κανόνια. Και από εδώ ανοίγει μία εικόνα ενός καταπληκτικού γιότ. Μποτ. Τι λες? Είναι πάρα πολύ όμορφο. Είναι ένας κύριος εκεί που φτερνίζεται χωρίς μάσκα. Τι φτερνίζεται, κουνήθηκε όλο το καράβι. Καπελάκησα την Απολέον. Πήγε εκεί και κουνιέται η ώρα. Αυτή η ώρα γιατί κουνιέται? Έχει φάντασμα στο πλοίο. Κοιτάξτε. Και όλα αυτά συγκεκριμένα κατασκευή στέκεται πάνω στο νερό. Πολύ σύντομα, πολύ βάρος. Λοιπόν, όποιος θα βρεθεί στην Αγία Πετρούπολη πρέπει οπωσδήποτε να δει Crazy Aurora. Εκεί θα πάθει πλάκα. Πολύ ωραίο, καθαρό, συντηρημένο, περιποιημένο μουσείο. Πραγματικά πάρα πολύ καλά συντηρημένο. Μπράβο στους ανθρώπους. Wow, that's a nice room to be. Τι ωραία ατμόσφαιρα. Εδώ, παιδιά, δεν θα ήταν πάρα πολύ ωραίο να ανέβεις εδώ στην άκρη και να κάνεις το You're here, there's nothing I do. Έλεγα, πρέπει να το κάνουμε. Δεν θέλω, θέλω να το κάνω σε εκείνο το πλοίο. Όχι στο Αβέροθ, αυτό απέναντι. Τι είναι αυτό το μικροσκοπικό που περπατάει εκεί πάνω στο καράβι, στο κατάστρωμα? Μπράβο! Μπράβο! Γεια! Τελευταία σας λόγια πριν να φύγουμε από το Αβέροθ.
πολύ ωραία εμπειρία. Δεν είχε πάρα πολύ κόσμο, είχαμε δυνατότητα να απολαύσουμε ήσυχα. Ήταν πάρα πολύ ωραία εμπειρία, εδώ είναι τόσο ήσυχα, τόσο... δεν μπορώ. Πραγματικά, εδώ υπάρχει άλλος ρυθμός της ζωής. Άλλος ρυθμός. Μπορώ να σας πω ένα κόλπο που μπορείτε να κάνετε, παιδιά, είναι πραγματικά ωραίο. Πάρτε ένα καφεδάκι στο χέρι σας, ελάτε εδώ, έχει 3 ευρώ είσοδο στο άτομο, 6 ευρώ σύνολο. Πάρτε τον αγαπημένο, την αγαπημένη στα παιδιά της και ελάτε. Μια καθημερινή, μια Κυριακή, κόσμο δεν έχει και απλά καθίστε εδώ να απολαύσετε όλη αυτή τη θέα, παιδιά, είναι εκπληκτικά. Και θα συμβάλλετε στην οικονομία και θα δείτε το μουσείο και θα ανοίξει και το μυαλό σας. Ήμασταν πριν από λίγες ώρες εδώ, πήγαμε Αβέρος. Τίποτα δεν άλλαξε, ήταν να γίνει μια παρουσίαση. Έχει έρθει πολλοί κόσμος, όλοι είναι απ' έξω, δεν υπάρχει δυνατότητα να πλησιάσουν πιο κοντά στο αυτοκίνητο. Οπότε από ό,τι φαίνεται, Πασιόνι Ρώσα κάνει για το πάρτι τους αυτό. Εντάξει, εγώ πίστευω ότι ο κόσμος θα έχει πρόσβαση κοντά να δει τα αυτοκίνητα. Αλλά μάλλον εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε με το κλαμπ Πασιόνι Ρώσα και επόμενη φορά θα τα πούμε άλλη φορά. Πάμε να πάμε. Bye.